Δεκάδες μετανάστες από το Αφγανιστάν σπάνε το κλειό στο κέντρο της Ιδωμένης, περνούν στην ουδέτερη ζώνη και φτάνουν στο φράχτη που έχουν σηκώσει Σκοπιανοί. Με μωρά παιδιά στα χέρια τους προσπαθούν να περάσουν όπως τα σύνορα. Άλλοι καβαλάνε από δέντρα, άλλοι μπλέκονται στο σειρματόπλεγμα που έχουν βάλει πάνω στο φράχτη. Παρά τα χειροκροτήματα των ομοεθνών του, όποιος καταφέρνει και περνά, πέφτει στα χέρια της αστυνομίας των Σκοπίων. Η απόφαση των γειτόνων να κλείσουν τα σύνορα σε όποιον δεν έρχεται από τη Συρία και το Ιράκ εξόργησε τους εκατοντάδες Αφγανούς που περιμένουν μέρες στην Ιδωμένη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν την περίφραξη του ΟΣΕ στο ύψος του καταβλισμού και κατέλαβαν τη σιδηροδρομική γραμμή. Μπορεί ΟΣΕ να ύψωσε 2 μέτρα φράχτη κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής για να αποφύγει μία ακόμη κατάληψη αυτής, όμως οι Αφγανοί πρόσφυγες έριξαν το φράχτη και όπως βλέπετε έκαναν και πάλι κατάληψη της γραμμής. Η Ιδωμένη βούλιαξε πάλι από χιλιάδες μετανάστες που ελπίζουν να περάσουν τα σύνορα με τα Σκόπια και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Περνούν μόλις 100 πρόσφυγες ανά 3 ώρες, μόνο Σύριοι και Ιρακινοί. Ο καταβλισμός χωρά μέχρι 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Στην περιοχή όμως έχουν καταφτάσει περισσότεροι από 5.000. Φαίνεται χαόδηση η κατάσταση. Οι Αφγανοί έρχονται εδώ, έχουν τα χαρτιά τους σφραγισμένα από τη Μυτιλίνη, έρχονται στην Αθήνα και κανείς δεν τους λέει πως άλλαξαν τους κανόνες. Ότι οι Αφγανοί δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα πια. Αυτό είναι άδικο. Ο 19χρονος Μασούντ από το Αφγανιστάν έχει ήδη περάσει το Γολγοθά του. Έφτασε στην Τουρκία, από εκεί ταξίδεψε με πλοίο στην Ελλάδα. Συγκέντρωσε όλα τα χαρτιά που χρειάζεται για να εγκατασταθεί στη Γερμανία και πλέον βρίσκεται εγκλωβισμένος με την οικογένειά του εδώ και 3 ημέρες στην Ιδωμένη. Θα κάνει τα πάντα, λέει, για να μην γυρίσει πίσω. Στο Αφγανιστάν τα πράγματα δεν είναι καλά. Κάθε μέρα θυσιάζεται κόσμος. Έχουμε τον ISIS, Ταλιμπάν, την Αλ-Κάιντα και πολλούς άλλους τρομοκράτες. Το μπλόκο των Σκοπίων δεν αποτρέπει τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται 20 χιλιόμετρα μακριά σε ένα βενζινάδικο στο Πολύκαστρο να ξεκινούν με τα πόδια τον μακρύ δρόμο της ελπίδας. Κρατώντας τα μωρά παιδιά στην αγκαλιά, βάζοντάς τα στους ώμους τους, με καροτσάκια μορουδιακά αλλά και αναπηρικά καροτσάκια, χιλιάδες πρόσφυγες από το Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν διανύουν με τα πόδια μια απόσταση 20 χιλιόμετρων από το Πολύκαστρο μέχρι την Ιδωμένη για να περάσουν τα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Αρκετοί από αυτούς κρατώντας πατερίτσες στα χέρια, χωρίς να φοράνε παπούτσια, μόνο με κάλτσες ή ακόμα και ξυπόλυτοι. Η θερμοκρασία το βράδυ πέφτει κάτω από το μηδέν. Χιλιάδες μετανάστες, ωστόσο, περιμένουν καρτερικά στην Ήπεθρο να περάσουν τα σύνορα. Εχθές το βράδυ είχαμε ειλικρινά εικόνες ντροπής με μωρά να κοιμούνται έξω στο δρόμο με οικογένειες και μην μπορώντας να τους προσφέρουμε δυστυχώς τα απαραίτητα για να περάσουν την βραδιά τους. Η απόφαση των Σκοπίων ήρθε λίγα 24 ώρα από τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής για ανοιχτά σύνορα μέχρι τις 6 Μαρτίου. Με τον Γιάννη Μουζάλα να προειδοποιεί με βέτο την ένταξη των Σκοπίων και της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παραλήρημα πανικού, ξενοφοβίας και για μια στρεβλή αίσθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, αύριο οι υποένταξη χώρες θα κριθούν για ένταξη. Η Ελλάδα θα είναι εκεί. Την ίδια ώρα στον Πειραιά εγκλωβίζονταν χιλιάδες μετανάστες που έφτασαν από τα νησιά του Αιγαίου. Αποβιβάστηκαν περίπου 4.000 πρόσφυγες από τη Μυτιλίνη, τη Χίο, την Κο, τη Ρόδο και τη Λέρο. Από τις 6 ώρα το πρωί περίπου 4.000 μετανάστες πρόσφυγες έχουν αποβιβαστεί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά με σκοπό να ταξιδέψουν με πούλμαν προς τα σύνορα. Τα σύνορα όμως είχαν κλείσει και έτσι η τροχέα δεν τους άφηνε να επιβιβαστούν στα λεωφορεία προς Ιδωμένη. I don't know where I will go. Δεν ξέρω πού να πάω. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου είναι εκεί και κοιμούνται. Τι θα κάνουμε? Η Συρία είναι σε πόλεμο. Φοβόμαστε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν θέλουμε να μείνουμε στο δρόμο. Όλοι οι άνθρωποι μας κοιτούν. We don't want to stay at the road. Μετά από ώρες στο λιμάνι, άλλοι μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας του ΟΛΠ. Άλλοι περπάτησαν μέχρι το κέντρο φιλοξενίας στο Σχιστό και άλλοι έφυγαν για τον Ελαιώνα. Πληρώσαμε εισιτήριο για να πάμε στα σύνορα, αλλά τώρα δεν μας λένε ποιο είναι το πρόβλημα. Μας είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε από τη Συρία και θέλουμε να πάμε στη Μακεδονία, μετά στη Σερβία και τέλος στη Γερμανία. Είμαι με την οικογένειά μου και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Οι προσφυγικές ροές πάντως όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά λόγω και του σχετικά καλού καιρού αυξάνονται.
Μόνο το Σαββατοκύριακο, μόνο στο hot spot της Μόρια στη Λέσβο, καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 μετανάστες και πρόσφυγες.